Δόξα, δόξα στο όνομα του Κύριου, έτσι. Σας χαιρετώ και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τι λέει η Γραφή, ότι κάνουμε να το κάνουμε πάντα με πίστη στο όνομα του Ιησού. Όποιος θέλει να πάρει νερά και να έχει κοντά του να πιει, γιατί τώρα θα ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και σήμερα θα έχουμε μια ωραία φανέρωση από το πνεύμα της σοφίας και της γνώσης του Κυρίου. Και θα τρέξουμε έτσι στο Λόγο του Θεού να δούμε διάφορα πράγματα, αλλά πριν ξεκινήσουμε την προηγούμενη Κυριακή, καθώς έτσι λατρεύαμε τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα είχε κατέβει, ο Θεός μου έδειξε τρία γεγονότα. Και μου έδειξε έναν άνθρωπο εγκλονισμένο και προσευχηθήκαμε. Ξέρετε, την Τρίτη το πρωί αναχώρησε ο Δημήτρης. Σίγουρα θα μπορούσε να μην είχε φύγει, αλλά σίγουρα ήταν, όλα ξεκινάνε από το θέλω, τις αποφάσεις που παίρνουμε, αλλά σίγουρα έχει πάει στον Θεό Δημήτρης, γιατί ο Θεός κέρδισε το πνεύμα. Και ο Θεός θέλει κάθε θαύμα να εξελίσσεται, αρκεί να συνεργαστούμε, να βάλουμε το θέλω μας, που είναι σημαντικό, και την πίστη μας, και να συνεργαστούμε με το δώρο που δίνει ο Θεός, που είναι το δώρο της ζωής. Το δεύτερο που μου έδειξε ο Κύριος, μου έδειξε κάποιον που λάμβανε κάτι πίσω, στη μέση του. Έτσι, Όλγα, έλαβες κάτι? Ναι. Για πες το έτσι λιγάκι να μας. Είχα ένα μόνο δυνατό στην πλάτη πίσω και την ώρα που είπε ο μένας μας, παίρνοντας, κατεβαίνοντας τις σκάλες, άνοιξε να φέρει δύο πόνους. Δόξα στον Κύριο. Και το τρίτο μου έδειξε ο Θεός μια οικογένεια που κυοφορείται ένα θαύμα. Ενεργείται, εξελίσσεται ένα θαύμα. Και αυτή η οικογένεια, καθώς θα λάβει το θαύμα, σίγουρα θα έχουμε τη χαρά να μας εμπιστευτεί και να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Κύριο. Και σίγουρα ο Κύριος μου λέει ότι ξεκινάει μια μεγάλη θεραπευτική κίνηση από τον Θεό. Και μια μεγάλη κίνηση ευλογίας και καρποφορίας και χάρης. Και εξαιτίας του γεγονότος με την αναχώρηση του Δημήτρη, σήμερα θα δούμε έτσι διάφορα πράγματα, πού πήγε το πνεύμα του Δημήτρη, τι είναι η ψυχή, πού πηγαίνουν αυτοί που αποχωρούν από αυτόν τον κόσμο, και θα αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να μας τρέξει μέσα στη Γραφή για να πάρουμε τέτερχάνη. Και σίγουρα όταν ο Χριστός μπαίνει κάπου υπάρχει κέρδος. Τι να το κάνει ο άνθρωπος να κερδίσει όλο αυτόν τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Αλλά το κέρδος είναι να κερδιθεί ο εσωτερικός άνθρωπος του ανθρώπου, να κερδιθεί στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και σίγουρα ο αδερφός ο Δημήτρης τώρα είναι στην ανάπαυση του Κυρίου. Και καθώς θα γίνει η Ανάσταση θα συναντηθούμε στις Νεφέλες. Γιατί έχουμε πορεία μετά με τον Δημήτρη και όσοι πέθαναν εν Χριστώ. Γιατί το σχέδιο του Θεού είναι πάντα μεγάλο και εξελίσσεται. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το σχέδιο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μήπως θέλετε να ανάψουμε για το άλλο κλιματιστικό? Σίγουρα είμαστε εντάξει, νομίζω ότι θα το προσυστούμε. Δόξα στον Κύριο. Έτσι, για να συνεχίσουμε να ανοίξουμε λιγάκι την Γραφή και να πάμε 1404 σελίδα. Είναι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο 16-19. Λουκάς Ευαγγέλιο 1404 σελίδα 16-19. Βρήκαμε. Έχει να κάνει με την παραβολή ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος πλούσιος και ντυνόταν με προφύρα και στολή από πίσω, φρενόμενος καθημερινά με μεγαλοπρέπεια. Υπήρχε δε και ένας φτωχός με το όνομα Λάζαρος, γεμάτος πληγές, τον οποίο έβαζαν κοντά στην πόλη του. Και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου, και τα σκυλιά καθώς ερχόταν έκλειφαν τις πληγές του. Πέθανε δε ο φτωχός και φέρθηκε από τους αγγέλους στον κόλπο του Αβραάμ. Πέθανε δε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Και μέσα στον Άδη, καθώς ύψωσε τα μάτια του, ενώ βρισκόταν μέσα στα βάσανα, βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του. Και αυτός φωνάζοντας είπε: Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε τον Λάζαρο για να βουτήξει την άκρη του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου. Επειδή βασανίζω μέσα σε τούτη τη φλόγα. Και ο Αβραάμ είπε: Παιδί μου, θυμίσου ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου και ο Λάζαρος παρόντα τα κακά. Αυτός μεν παρηγορείται, εσύ όμως βασανίζεσαι. Και εκτός όλων τούτων, ανάμεσα σε εμάς και σε σένα υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα
είναι στηριγμένο ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από εδώ προς εσάς να μην μπορούν, ούτε από εκεί να διαπεράσουν προς εμάς. Και είπε, σε παρακαλώ λοιπόν πατέρα, στείλτο στην οικογένεια του πατέρα μου, επειδή έχω 5 αδερφούς, για να δώσει μαρτυρία σε αυτούς, ώστε να μην έρθουν σε αυτόν τον τόπο του βασανισμού. Λέει σε αυτόν τον Αβραάμ, έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτούς. Και εκείνος του είπε, όχι πατέρα μου Αβραάμ, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν. Είπε δε προς αυτό, αν δεν ακούν τον Μωυσή και τους προφήτες, ούτε κι αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, θα πιστούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε δύο πρόσωπα, τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, και αναχωρήσαν και οι δύο. Και πήγαν σε ένα περιβάλλον. Ένας αναπαυότανε στην αγκαλιά του Αβραάμ και άλλος υπέφερε και είχε θλίψη και πόνο. Και τι έγινε, αυτό το γεγονός γινόταν στον Άρδη. Και πού είναι ο Άρδης, είναι στα έγκατα της γης. Στην Παλιά Διαθήκη όπου ήταν ο Αβραάμ και όσοι πεθαίναν κάτω από τον νόμο, πηγαίναν στα έγκατα της γης που υπήρχαν δύο περιβάλλον. Το ένα περιβάλλον ήταν αναπαυόντουσαν οι ψυχές που είχαν ζήσει με ευσέβεια κάτω από τον νόμο του Θεού και στο άλλο πηγαίναν οι άνθρωποι που δεν είχαν υποταχθεί στους νόμους του Θεού και βασανιζόντουσαν. Με απλά λόγια, η κόλαση και ο παράδεισος. Που σημαίνει στην Παλιά Διαθήκη οι ψυχές, τα πνεύματα μάλλον, πηγαίναν στον Άδη. Το ένα κομμάτι από την μια μεριά, το άλλο από την άλλη. Γι' αυτό έχει αυτή την παραγωγική. Υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Ώστε ο πλούσιος δεν μπορούσε να πάει στην πλευρά που ήταν ο Αβραάμ, ούτε ο Αβραάμ στην άλλη πλευρά. Που σημαίνει στα έγκατα της γης, στην Παλιά Διαθήκη, υπήρχε όπως και σήμερα η άδεισος που είναι, είναι στα έγκατα της γης. Και αυτό λέει στην Αποκάλυψη, ότι ένας άγγελος άνοιξε το φρέαρ της αβύσσου. Και μέσα στην άδεισο σήμερα είναι κατοικητήριο δαιμόνων και είναι πνευματική φυλακή για όλα τα απίθαρχα πνεύματα. Αλλά στην Παλιά Διαθήκη και όσοι πεθαίναν με ευσέβεια πηγαίναν σε εκείνο το περιβάλλον, αλλά σε έναν διαφορετικό χώρο. Και όταν ήρθε ο Χριστός έκανε κάτι. Έκανε αλλαγή μέσα στον Άδη, πήρε την πλευρά του Παραδείσου και όσοι δέχτηκαν το κήρυγμά του και όσοι είχαν πεθάνει στην Παλιά Διαθήκη κάτω από τον νόμο του Μωυσή και έκανε μια μεταφορά. Γι' αυτό όταν ο Κύριος παρέδωσε το πνεύμα του επάνω στο Σταυρό, τι έγινε. Εσχίστη το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων. Πολλοί νεκροί αναστηθήκανε και πήρανε σώματα και επιστρέψανε στη συγγένειά τους. Έχει άλλαξε η Διαθήκη. Πήγε ο Χριστός στον Άδη όχι ως αιχμάλωτος, αλλά ως κυβερνήτης να φέρει τα καλά νέα. Και όσοι τον εδέχτηκαν και πίστεψαν στο κήρυγμά του και είχαν υποταχθεί κατά τους νόμους των προφητών, έγινε μια μεγάλη μεταφορά. Πήρε τα πνεύματά τους και τα μετέφερε σε ένα περιβάλλον του θρόνου του Θεού. Και εκεί πέρα τα πνεύματα αναπαύονται, όχι όλα τα πνεύματα. Τα πνεύματα που έζησαν σαν τον Αβραάμ και τον φτωχό άνθρωπο. Με ευσέβεια και υπακοή μέσα στη συνείδηση στους νόμους του Θεού. Τα απίθαρχα πνεύματα είναι ακόμα στον Άδη. Και περιμένουν όχι την πρώτη Ανάσταση, τη δεύτερη Ανάσταση. Για να είναι Ανάσταση κρίσης. Γι' αυτό λέει ο Θεός, όσοι είναι Χριστό δεν κρίνονται, αλλά έχουν πει στην αιώνια χάρη. Αυτοί που δεν δεχτήκανε τους νόμους του Θεού είναι απίθαρχα πνεύματα και είναι κάτω στη φυλακή του Άδη. Γι' αυτό ο Κύριος όταν πήγε στον Άδη πήγε ως νικητής και εξουσιαστής. Με το αίμα του και με την εξουσία του και στάθηκε ως κυβερνήτης. Και πήρε τους εχμαλώτους από τον Άδη και τους μετέφερε στην ανάπαυση της παρουσίας του Θεού. Γιατί το έργο του είναι τεράστιο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα στη μια πλευρά με στην άλλη. Δεν μπορούσε να πάει αυτός που βασανιζόταν στην άλλη πλευρά που είχαν ανάπαυση. Τεράστιο χάσμα που σημαίνει τα πράγματα διαχωρίζονται. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός να πάρει τον Αβραάμ, να πάρει τον φτωχό άνθρωπο, να πάρει τα πνεύματα αυτών των ανθρώπων και να τα μεταφέρει στην ανάπαυση του Κύριου. Για να πάμε λιγάκι να δούμε κάτι. Στην επιστολή Πέτρου Α να δούμε κάτι. Είναι 677 σελίδα είναι.
Όχι, 1668 συμπληρώνω από το λιγάκι. 1667 καλύτερα. Είναι στην επιστολή Πέτρου Α, στο 3 και 17. Επιστολή Πέτρου Α, 3-17, για να το δούμε. Το βρήκαμε όλοι. Καλύτερα δηλαδή να πας είτε κακοποιώντας, ώστε έτσι να το θέλει ο Θεός παρά κακοποιώντας. Γιατί και ο Χριστός έπαθε μία φορά και πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος μεν θανατώθηκε κατά τη σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσου του Πνεύματος, με το οποίο αφού πορεύτηκε κήρυξε προς τα πνεύματα που ήταν στη φυλακή, το οποίο κάποτε απήθησαν όταν η μακροθυμία του Θεού στις ημέρες τους νόητους πρόσμενε, καθώς κατασκευαζόταν η κυβωτός με την οποία διασώθηκαν από το νερό λίγες, δηλαδή 8 ψυχές, αντίτιμο το οποίο σώζει και σήμερα εμάς το βάπτισμα, όχι η αποβολή της ακαθαρσίας της σάρκας, αλλά η μαρτυρία της αγαπητής συνείδησης προς τον Θεό. Διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, καθώς πορεύτηκε στον ουρανό, και στον οποίο υποτάχθηκαν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις. Τι έκανε ο Κύριος, καθώς πήγε στον Άδη, κήρυξε σε μια περίοδο στην εποχή του Νόε, σε κάποια πνεύματα, σε κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει. Και τους είπε, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού Σωτήρας. Αν δεχτείτε το κήρυγμά μου, εγώ θα σας μεταφέρω στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Προφανώς στην εποχή του Νόε κάποιοι δεν άκουσαν το κήρυγμα του Νόε. Και όλοι οι άλλοι που είχαν πεθάνει κάτω από τους νόμους της Παλιάς Διαθήκης, τι είπε ο Κύριος. Το αίμα των ζώων σας έδωσε χάρη, η υπακοή σας είναι πολύτιμη στο Θεό, τώρα το δικό μου το αίμα τι κάνει. Σας μεταφέρει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, καθώς το δικό μου το αίμα τι κάνει. Καθαρίζει και την αιώνια λύτρωση στον άνθρωπο. Και τι έκανε ο Κύριος, κήρυξε στα πνεύματα που ήταν στον Άδη. Ποια είναι η διαφορά του πνεύματος και της ψυχής? Ο Δημήτρης δεν είναι ψυχικά στο θρόνο του Θεού, είναι πνευματικά. Τι είναι η ψυχή? Η ψυχή είναι η προσωπικότητα του σώματος. Τι σημαίνει ψυχικός? Χωμάτινος άνθρωπος. Τα ζώα έχουν ψυχή, τα πουλιά έχουν ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Είναι η προσωπικότητα του χωμάτινου ανθρώπου. Όταν φεύγει ο πνευματικός άνθρωπος, ο ψυχικός σταματάει να ζει, σταματάει. Τα ζώα, όταν σφάξει σε ένα ζώο, σταματάει να ζει το ζώο. Η ζωή έχει ημερομηνία λήξης εξαιτίας της αμαρτίας, που σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει από αυτόν τον κόσμο, αφήνει τον χωμάτινο άνθρωπο, ξαναπηγαίνει στη γη, από τη γη τον πήρε ο Θεός, και ο πνευματικός άνθρωπος πηγαίνει και αναπάθεται στο περιβάλλον του θρόνου. Όχι μέσα στο θρόνο, αλλά σε ένα περιβάλλον ανάπαυσης. Και τι κάνουν αυτά τα πνεύματα που αναπαύονται εκεί πέρα? Ησυχάζουν και λαμβάνουν το χρήσμα επάνω τους. Λαμβάνουν το χρήσμα για να γίνει η ανάσταση των νεκρών και να πάρουν σώματα. Πώς είναι το σώμα του Ιησού Χριστού? Για να μπορέσει να εξελιχθεί το σχέδιο του Θεού στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στη Χιλιετή Βασιλεία θα είμαστε ιερείς και βασιλείς του Κύριου. Και τώρα είμαστε. Τώρα είμαστε κατώτεροι από τους αγγέλους, το λέει στην Εβραίος, εξαιτίας της αρχικής φύσης. Όταν όμως πάρουμε τα άφθαρτα σώματα, θα είμαστε ανώτεροι από τους αγγέλους. Και στη Χιλιετή Βασιλεία δεν θα είμαστε άρσε και θύμη. Γιατί θα λειτουργούμε ως πνεύματα, με σώματα βέβαια, για να υπηρετήσουμε το σχέδιο του Θεού, που σημαίνει η ψυχή είναι το χωμάτινο σαρκικό κομμάτι. Γι' αυτό τα ζώα έχουν ψυχή, τα πουλιά έχουν ψυχή. Γι' αυτό η ψυχή είναι ένα είδος ζωής που τον πήρε ο Θεός μέσα από τη γη. Και καθώς ενώθηκε με τον πνευματικό άνθρωπο, ήρθε σε κοινωνία ζωής. Όταν φεύγει ο εσωτερικός άνθρωπος, σταματάει να ζει η ψυχή. Πεθαίνει. Έχει ημερομηνία λήξης εξαιτίας της αμαρτίας. Αν ο άνθρωπος δεν είχε αμαρτήσει, θα ζούσαν για πάντα αιώνια στην παρουσία και στην χάρη του Θεού. Άλλο το ψυχικό και άλλο το πνευματικό κομμάτι. Σήμερα κάτω στον Άδη είναι πνεύματα φυλακισμένα. Κοντά στο θρόνο του Θεού είναι πνεύματα που αναπαύονται. Γι' αυτό εμείς είμαστε αναγεννημένα πνεύματα και λειτουργούμε πνευματικά, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και ο Θεός τι κάνει? Βγάζει την Εκκλησία στους τελευταίους χρόνους από τον ψυχικό χριστιανισμό και φέρνει την Εκκλησία στον πνευματικό χριστιανισμό.
Ελευθερνούμαστε από την εξουσία της ψυχής και της σάρκας και ο εσωτερικός άνθρωπος είναι κυρίαρχος στη ζωή μας. Καταλαβαίνουμε στο πνεύμα, ακούμε στο πνεύμα, μιλάμε από το πνεύμα, κοινωνούμε στο πνεύμα. Γι' αυτό το έργο του Ιησού και το αίμα τι κάνει, συμφιλειώνει τα δύο σε ένα. Και επειδή υπάρχει έχθρα στον Ισαάκ με τον Ισμαήλ, στο πνεύμα και στη σάρκα σπάει η έχθρα εξαιτίας του αίματος και της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και έχουμε μια κοινωνία συνεργασίας πνεύμα, ψυχή, σώμα. Καθώς ο Χριστός μας βοηθάει να καταλάβουμε στο πνεύμα. Γι' αυτό οι ψυχές δεν πηγαίνουν στον θρόνο του, δεν πηγαίνουν τα πνεύματα. Οι ψυχές είναι χωμάτινες υπάρξεις και όταν φύγει το πνεύμα σταματάνε να ζουν. Γι' αυτό περιμένουμε την Ανάσταση και να πάρουμε τα αιώνια σώματα. Θεσσαλονικής Α, 4.13. Και άλλο το δούμε λίγο. 1611 σελίδα. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι σε Λόγο του Θεού, αλλά είναι σπουδαίο, βέβαια. Γι' αυτό εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και δεν έχουμε άγνοια για αυτούς που κοιμήθηκαν. Και τι κάνουμε, παρηγορούμε ένα στον άλλο με λόγια πίστης και αγάπης. Έτσι, ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό ο Δημήτρης μας περιμένει στην Ανάσταση να συναντηθούμε. Γιατί ο Κύριος πάντα κερδίζει το πνεύμα του ανθρώπου, όταν ο Θεός δουλεύει κάπου μέσα στην καρδιά. Έτσι, για να το δούμε. Δεν θέλω μάλιστα, 4.13, να αγνοείτε αυτοί για όσους έχουν κοιμηθεί και να μην λυπάστε για αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα, επειδή αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού θα τους φέρει μαζί του. Επειδή σας λέμε τούτο διαμέσου του Λόγου του Κυρίου ότι εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δεδομένου το ίδιο ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό πρόσταγμα με φωνή Αρχαγγέλου και με σάπιγγα Θεού και αυτοί που πέθαναν Χριστό θα αναστηθούν πρώτα. Αυτοί που κοιμήθηκαν θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμείς που ζούμε όσοι απομένουμε θα αρπαχθούμε ταυτόχρονα μαζί τους στα σύννεφα, στα συνάντηση του Κυρίου, στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο, λοιπόν, να παρηγορεί το ένα στον άλλο με αυτά τα λόγια. Που σημαίνει εμείς τα παιδιά του Θεού έχουμε πίστη και ελπίδα για το αύριο και τη συγγένειά μας. Και μη γέννητο τα παιδιά του Θεού να πιστεύουμε, μη γέννητο, ότι ένα συγγενής μας θα πάει στην κόλαση. Μη γέννητο. Είναι υπόσχεση. Είναι επαγγελία, είτε τον δει στη ζωή να κάνει βήματα, είτε τον δει να μην κάνει κανένα βήμα. Από την ώρα που εσύ πιστεύεις την υπόσχεση του Θεού, ο Θεός με τον Χριστό τι κάνει, πριν αναχωρίστηκαν, του λύνει τις αμαρτίες και κατά χάρη μεταβαίνει στην αιώνια ανάπαυση εξαιτίας της πίστης στο Λόγο Του και της υπακοής στην αλήθεια Του, που σημαίνει το σχέδιο του Θεού είναι να κερδίσει τον κόσμο. Γι' αυτό εμείς, για αυτούς που κοιμήθηκαν, έχουμε ελπίδα και ανάπαυση. Που σημαίνει ο Κύριος πριν αναχωρήσει ένας άνθρωπος, πες ότι είναι σκληρός και δεν κάνει κανένα βήμα σε αυτόν τον κόσμο, συγγενείς. Πριν αναχωρήσει, αφού εσύ το πιστεύεις, κατά χάρη της πίστεως και της θυσίας του Ιησού, τι λέει ο Χριστός, σου λύνω τις αμαρτίες, πήγανε στον Χριστό έναν παραλυτικό άνθρωπο και είδε ο Κύριος την πίστη των ανθρώπων. Και καθώς του λύνει τις αμαρτίες, αντί να πάει στον Άδη, μεταβαίνει στην αιώνια ζωή. Αν είναι μαλακός, θα το δεις και σε αυτή τη ζωή να κάνει βήματα. Και αν δεν κάνει, πάλι είναι κερδισμένος για τον Θεό. Γιατί κάποιος πιστεύει την υπόσχεση. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να πιάσει έναν δίκαιο από κάθε σπίτι. Γι' αυτό είπε ο Θεός στον Αβραάμ, αν υπάρχουν δίκαιοι στα Σόδομα, θα συγχωρήσω όλα τα Σόδομα. Και αυτός που σώθηκε από τα Σόδομα ήταν ο Λότ, που ήταν συγγενής του Αβραάμ. Οι άγγελοι του Κυρίου τον έβγαλαν τον Λότ. Που σημαίνει εμείς πρέπει να πιστεύουμε τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα να μην έχουμε άγνοια όπως ο κόσμος, γιατί αυτοί που κοιμήθηκαν έχουν αναπαυτεί τώρα. Και αφού έχουμε ελπίδα, περιμένουμε την Ανάσταση. Όσοι πέθαναν όλα τα χρόνια εν Χριστώ. Και όσοι ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη ο Αβραάμ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εξαιτίας του αίματος θα αναστηθούν όλοι. Θα πάρουν αυτά τα σώματα σαν το σώμα του Ιησού,
θα αναπαυτούν, θα σηκωθούν πρώτοι και θα μας περιμένουν, λέει, στα σύννεφα. Για ποιο λόγο στα σύννεφα? Γιατί ετοιμάζεται ένας γάμος. Και για να καταλάβουμε το γάμο του Ιησού με την Εκκλησία, πρέπει να δούμε ένα φυσικό γάμο. Για να γίνει ένας ανθρώπινος γάμος, χρειάζεται ναός. Και ο ναός είναι ο θρόνος του Θεού, εκεί αναπαύεται ο Κύριος των δυνάμεων. Μετά τι κάνει ο γαμπρός? Δεν είναι μέσα στο ναό, κατεβαίνει από το ναό, κατεβαίνει στα σκαλιά και περιμένει έξω από το ναό την ύφη. Γι' αυτό ο Κύριος θα αφήσει το θρόνο, θα πάρει τους αγγέλους και θα κατέβει μεταξύ ουρανού και γης και θα περιμένει την ύφη. Αυτοί που θα αναστηθούν θα συναντήσουν τον Κύριο και θα είναι οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης. Και όταν έρχεται η νύφη, χτυπάνε από κάτω, έρχεται η νύφη, έρχεται. Φωτογραφίες, κάμερες, ένας φυσικός γάμος, τεράστιο γεγονός. Ο Ιησούς, οι αρχάγγελοι, οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης, δισεκατομμύρια συγγενείς. Και η νύφη έρχεται, γιατί έρχεται ο γάμος. Γι' αυτό λέει πρώτα αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε μια εκκλησία και να δεις πρώτα την νύφη, να περιμένει το γαμπρό. Πρώτα περιμένει ο γαμπρός, έρχονται οι συγγενείς και μετά έρχεται η νύφη. Γι' αυτό λέει πρώτα θα αναστηθούν αυτοί που είναι οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης και θα είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πνεύματα με σώματα τώρα, έτσι. Και τεράστιο γεγονός η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τη γυναίκα του. Γι' αυτό η Εκκλησία τώρα είναι αραβωνιασμένη, δεν είναι παντρεμένη. Περιμένουμε το μεγάλο γεγονός και θα δείτε πού θα μας πάει το Άγιο Πνεύμα σήμερα. Και θα πάρουμε ιδιαίτερη χάρη. 1450 σελίδα, Ιωάννης 14 κεφάλαιο. Το 1450, για να το δούμε, δείτε τώρα τι ωραία θα μας πει ο Κύριος, απλά πράγματα, ρε. Στο 14ο κεφάλαιο, στην αρχή, 1450, 14ο κεφάλαιο Ιωάννης. Προσέξτε τι λέει. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, πιστεύετε στον Θεό και σε μένα να πιστεύετε, επειδή στο σπίτι του Πατέρα, προσέξτε, υπάρχουν πολλά οικίματα, πολλά δωμάτια. Πολλά οικίματα. Ιδάλλως δεν θα σας το έλεγα, πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι και πάλι για να σας παραλάβω κοντά σε μένα και για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και όπου εγώ πηγαίνω, ξέρετε και τον δρόμο ξέρετε. Τι λέει ο Κύριος? Πηγαίνω στο θρόνο του Πατέρα να ετοιμάσω το περιβάλλον. Γι' αυτό σήμερα στο θρόνο του Θεού δεξιά είναι ο Ιησούς Χριστός και δίπλα του είναι 24 πρεσβύτεροι. 24 πρόσωπα από τη Νέα Διαθήκη και την Παλιά Διαθήκη. Και ο Μωυσής, ο Αβραάμ, αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτά τα πνεύματα έχουν μια ιδιαίτερη συνεργασία με τον Ιησού Χριστού στο έργο της Μεσητείας. Γι' αυτό αυτή την ώρα ο Χριστός τι κάνει, εργάζεται ως Μεσίτης και Αρχιερέας. Και αυτοί οι πρεσβύτεροι λαμβάνουν τις προσευχές των Αγίων και μεσητεύουν μαζί με τον Χριστό. Και ο Χριστός παίρνει τις προσευχές των Αγίων και των πρεσβυτέρων και οικετεύει στον Θεό Πατέρα. Όλα όμως τα άλλα πνεύματα είναι σε ανάπαυση, όχι μέσα στα βαθιά δωμάτια του Πατέρα. Για να μπούμε στα βαθιά δωμάτια πρέπει να έρθει ο Κύριος να πάρει τη γυναίκα του. Γι' αυτό όλα τα πνεύματα έχουν θα αναστηθούν, θα πάρουν σώματα, θα περιμένουν τη γυναίκα και αφού θα έρθει η γυναίκα σε συνάντηση με τον γαμπρό, θα πάρει ο Ιησούς όλο το σώμα τώρα. Τους καλεσμένους που περιμένουν τη γυναίκα και θα πει Πατέρα φέρνω τη γυναίκα μαζί με τους συγγενείς τώρα και θα τους βάλει μέσα στο ναό του Θεού στα βαθιά δωμάτια. Τι είναι αυτά τα βαθιά δωμάτια που θα γίνει ο δείπνος, ο μεγάλος δείπνος? Τα βαθιά δωμάτια σημαίνει θα εισέλθουμε στα βαθιά σημεία του Θεού που ρέει το χρίσμα, το χρίσμα. Ο θρόνος του Θεού είναι το περιβάλλον που ρέει το χρίσμα, το χρίσμα. Και για 3,5 χρόνια, 1262 ημέρες θα προφητεύουνε, δύο προφήτες καθώς η γυναίκα θα φύγει, 3,5 χρόνια. Που κάτω θα γίνεται η μεγάλη θλίψη και για 3,5 χρόνια θα μπαίνουμε βαθιά στα δωμάτια του θρόνου. Για ποιο λόγο?
να ντυθούμε το χρήσμα για να το μεταφέρουμε στη Χιλετική Βασιλεία στην Ιερουσαλήμ κάτω. Γιατί το χρήσμα μεταφέρεται από τον Χριστό και όλο το σώμα Του και θα το μεταφέρει στη γη ο Κύριος για να ξεκινήσει η Χιλετή Βασιλεία. Γι' αυτό δεν μπορούν αυτά τα πνεύματα που αναπαύονται τώρα να μπουν στα βαθιά δωμάτια του Κύριου. Πρέπει να γίνει ο γάμος και εξαιτίας του γάμου να εισέρθουμε από τον Πατέρα σε άλλα επίπεδα χάρης. Θα δούμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Θα πάρουμε αποκάλυψη από τον Κύριο που δεν μπορούμε τώρα να λάβουμε. Και αυτό θα είναι το ξεκίνημα και τα επόμενα βήματα. Που ξεκινάει μια χιλετή βασιλεία στον κόσμο, καθώς θα κατέβουμε με τον Χριστό να σταματήσει ο Κύριος το κακό, να δέσει τον διάβολο για 1000 χρόνια, θα ανακαινήσει όλη τη γη και εμείς θα είμαστε με τον Κύριο ως βασιλείς και ειρείς με άφθαρτα σώματα και στη Νέα Ιερουσαλήμ δεν θα χρειάζεται, λέει, ο ήλιος να τη φωτίσει. Γιατί θα έχει αναπαυτεί το χρήσμα. Μαζί με τον Χριστό τους πρεσβυτέρους στην ύφη τους καλεσμένους θα κατεβάσουμε το χρήσμα στη γη. Να ξεκινήσει μια άλλη περίοδο από τον Κύριο, ευλογημένη στο όνομα του Ιησού. Για να πάμε στην Αποκάλυψη 19. Αποκάλυψη 19 να δούμε κάτι, στο 7 εδάφιο. Και να το δούμε όλα για να μας φωτίσει ο Κύριος. Τα καλά είναι μπροστά. Τα καλά είναι μπροστά, γι' αυτό η Αποκάλυψη είναι μεγαλύτερη προφητεία του Θεού. Το καλό κρασί είναι για το τέλος. Ο Δημήτρης τώρα δεν μπορεί να πάει στα βαθιά δωμάτια του Πατέρα, δεν μπορεί. Είναι σε ένα περιβάλλον που παίρνει το χρήσμα πάνω. Καταρχήν αυτά τα πνεύματα τώρα, όπως είναι ο Δημήτρης, δεν θυμούνται τίποτα κακό κάτω στο πνεύμα τους. Έχει εξαλειφθεί η ανάμνηση του κακού. Γιατί στο περιβάλλον της παρουσίας δεν μπορείς να θυμηθείς κακά πράγματα. Θυμάσαι μόνο αγαθά πράγματα. Εξαλείφει τις μνήμες του παρελθόντος. Τα πνεύματα τα απίθαρχα θυμούνται ότι κάποτε μπορούσαν να πιστέψουν και δεν πιστέψανε. Και βασανίζονται από ενοχές. Γι' αυτό ο βασανισμός είναι πνευματικός. Για να το δούμε. Αποκάλυψη 19 και στο 7. Για να το δούμε. Ας χαιρόμαστε και ας νιώθουμε αγαλείς και ας δώσουμε σε αυτόν τη δόξα. Επειδή ήρθε ο γάμος του ανίου και η γυναίκα ετοίμασε τον εαυτό της, η γυναίκα. Η Εκκλησία τον τελευταίο χρόνο την κάνει, ετοιμάζει τον εαυτό της. Και μια νύφη, ας πούμε, στα φυσικά πράγματα την κάνει, στολίζεται, προετοιμάζεται και φοράει ένα ένδυμα λευκό. Δεν θα δούμε μια νύφη να πάει στον γάμο και να έχει επάνω στο νυφικό σάλτσες, δεν γίνεται. Το ένδυμα της θα είναι λευκό, θα είναι λευκό, θα είναι λευκό. Για να το δούμε. Και της δόθηκε να ντυθεί με εκλεκτής ποιότητα λινό, καθαρό και λαμπερό, επειδή το εκλεκτής ποιότητα λινό είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Προσέξτε τι σημαίνει, το ένδυμά της είναι ποιότητα καθαρότητας, που σημαίνει η βασική εργασία του Αγίου Πνεύματος, είναι τι, να παράγει ποιότητα ζωής στη ζωή μας. Τι είναι ο χριστιανισμός, ποιότητα ζωής είναι. Και το ένδυμά της είναι τα δικαιώματα των Αγίων, που σημαίνει ο Θεός τους τελευταίους χρόνους τι κάνει, μας δίνει με το άσημο ψωμί που είναι ο Χριστός και αποκάλυψε τον Χριστό. Ενώ το άλλο ψωμί είναι το ένσημο ψωμί, το ψυχικό ψωμί που φουσκώνει τον άνθρωπο αλλά δεν τον προετοιμάζει. Και αυτό όταν κινηθούμε στον ψυχικό χριστιανισμό, χιλιάδες στηρίγματα και εμείς είμαστε στο ίδιο σημείο. Χιλιάδες πράγματα και είμαστε στο ίδιο σημείο. Ο πνευματικός χριστιανισμός είναι ποιότητα στο πνεύμα. Που ο Θεός φέρνει την Εκκλησία του παγκόσμια, θέλει να την φέρει. Να ντυθεί η Εκκλησία ποιότητα. Τι είναι η χριστιανική ζωή, ποιότητα ζωής είναι. Το ένδυμά της είναι λινό, το καθαρότερο ένδυμα. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα τι κτίζει, ποιότητα πνευματικής ζωής. Τι ετοιμάζει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία και φέρνει, ποιότητα πνευματικής ζωής. Γι' αυτό λέει όπως εκείνος είναι, είμαστε κι εμείς. Και αυτό δεν έρχεται από την προσπάθειά μας. Έρχεται από την ταπείνωση στον Χριστό και από την χάρη και την αγάπη Του. Και αρχίζει μέσα μας και γεννέται από τον Θεό αυτό που λέμε η Αποκάλυψη. Ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι είμαι χριστιανός, ότι αγαπάω τον Λόγο του Θεού. Ότι είμαι... Και αρχίζει ο Θεός η αύξηση
είναι ένα θαύμα που το ενεργεί ο Θεός. Ένα θαύμα που ενεργείται μέσα στον Χριστό και αρχίζουμε και ντυνόμαστε. Και ντυνόμαστε τι το νηφικό για την αρπαγή. Ποιο είναι το νηφικό? Είναι πνευματική ποιότητα ζωής. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Σταυρός του Χριστού είχε όλη την χάρη. Να μπορούμε όλοι να αυξηθούμε και όλοι θα αυξηθούμε και θα κτίσει ο Κύριος το πνεύμα μας τη δικιά του καθαρότητα. Τη δικιά του και ετοιμαζόμαστε. Και δηλαδή ένα κήρυγμα είναι ένα μανίκι στο νηφικό. Η άλλη αποκάλυψη είναι το άλλο κουμπί. Η άλλη φανέρωση του Κυρίου είναι το ένα φερμουάρα. Δυνόμαστε. Αφήνουμε τα παλιά και προχωράμε στα καινούργια με τον Κύριο. Αφήνουμε τα παλιά και πάμε στα καινούργια. Γι' αυτό ο Κύριος έχει ετοιμάσει για το λαό του σπουδαία πράγματα. Και όλα είναι στην απλότητα της προσφοράς του Ιησού Χριστού. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε σε πανεπιστήμια για να αυξηθούμε. Χρειάζεται να γονατίσουμε στον Ιησού και Εκείνος θα μας αυξήσει. Και Εκείνος θα μας βοηθήσει να σταθούμε σαν πνευματικοί πατέρες, σαν πνευματικές μητέρες, σαν παιδιά πίστεως, σαν παιδιά μαρτυρίες και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά γιατί η ποιότητα ζωής παράγει το Άγιο Πνεύμα. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα είναι σπουδαίο πνεύμα στη ζωή. Έρχεται να παράγει ποιότητα ζωής, σταθερότητα ζωής, σταθερότητα σχέσης με τον Θεό. Γιατί η Εκκλησία έχει ένα στόχο. Γι' αυτό λέει οι Άγιοι, θα το δούμε για να το συνεχίσουμε λιγάκι, και στο 9. Και μου λέει, προσέξτε, γράψε μακάρι οι καλεσμένοι στον δείπνο του γάμου του Αρνίου και μου λέει αυτά τα αληθινά λόγια του. Μακάρι οι καλεσμένοι, που σημαίνει όσοι θα αναστηθούν είναι καλεσμένοι της νύφης και του γαμπρού. Βέβαια στο θρόνο του Θεού 24 πρεσβύτεροι. Κάποια πρόσωπα που ο Θεός επέλεξε έχουν ιδιαίτερη θέση στη Βασιλεία του μας, που είναι οι προφήτες και οι πρεσβύτες της Παλαιάς Διαθήκης, για να το δούμε. Και έπεσα μπροστά στα πόδια για να προσκυνήσω και μου είπε πρόσεξε, μην το κάνεις αυτό, επειδή και εγώ είμαι σύντουλός σου και τον αδερφό σου που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, τον Θεό προσκύνησε, επειδή η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Πού βρίσκεται η ποιότητα ζωής? Στο πνεύμα της προφητείας, της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός στους τελευταίους χρόνους ταΐζει το λαό του με πιο πολύ Χριστό. Και καθώς τρώμε Χριστό, ντυνόμαστε το ένδυμα σαν νύφη να αρπαχτούμε. Και ντυνόμαστε ποιότητα ζωής. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε την ποιότητα, την έχει ο Χριστός, την έχει. Γι' αυτό η ταπείνωση στον Χριστό κάνει τον Θεό και μας χρήει. Κάνει τον Κύριο και μας χρήει με ποιότητα ζωής. Και ετοιμαζόμαστε, για εκείνο το μεγάλο γεγονός που θα μας βάλει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, το καλό κρασί το έχει για το τέλος. Σίγουρα οι πρεσβύτεροι, κάποια πρόσωπα της Παλιάς Διαθήκης και μια μερίδα από το λαό Ισραήλ έχουν ιδιαίτερη θέση μετά στην Χιλιετή Βασιλεία. Όπως και τώρα στο θρόνο του Θεού, γι' αυτό βλέπουμε τον Μωυσή με τον Ηλία να επισκέφτονται τον Χριστό στο όρο της μεταμόρφωσης. Αυτά τα πνεύματα είναι πλεγμένα, έχουν ιδιαίτερη χάρη τον Θεό. Αλλά η μεταφορά της νύφης στο θρόνο του Πατέρα είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Γιατί η Εκκλησία των τελευταίων εποχών, γι' αυτό λέει η Γραφή, θάνατε, πού είναι το κεντρί σου, πού είναι η εξουσία σου. Η δύναμη του Σταυρού έσπασε το κεντρί του θανάτου. Και όσοι πέθαναν θα αναστηθούν και όσοι είναι ζωντανοί θα εξαλειφθεί από πάνω τους η εξουσία του θανάτου και αυτό το φθαρτό θα μεταμορφωθεί για να συναντήσει τον Κύριο, που σημαίνει η μαρτυρία της προσφοράς του Ιησού, η αποκάλυψη. Γι' αυτό μέσα στην αποκάλυψη υπάρχει προφητεία ότι οι Άγιοι των τελευταίων εποχών ενίκησαν τον διάβολο και την εξουσία του με την αποκάλυψη του Σταυρού και του αίματος. Και το αίμα του Ιησού και η αποκάλυψη χάρη του Σταυρού μας δίνει με ποιότητα να μπούμε σε άλλα επίπεδα, να ετοιμαστούμε. Όλα ξεκινάνε από τον Χριστό και το έργο Του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ας ησυχάζουμε. Γι' αυτό τι κάνουν τώρα τα πνεύματα, ησυχάζουμε. Και παίρνουμε το χρήσμα στο θρόνο του Θεού. Πού είναι το χρήσμα του Θεού? Στην ανάπαυση μέσα στον Χριστό. Πού είναι το χρήσμα? Στην ανάπαυση μέσα στον Χριστό. Και καθώς αναπαυόμαστε, μας δίνει ο λόγος του Θεού και βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη, έτσι. Για να το συνεχίσουμε λιγάκι, Αποκάλυψη 21.
και στο 9 εδάφιο, 21-9. Εδώ πέρα πώς μας δείχνει ο Λόγος του Θεού τη γυναίκα του Ισοχριστού, για να τη δούμε. Αυτό είναι σπουδαίο κομμάτι, για να το δούμε. Και έθεσε με ένας από τους 7 εκείνους που είχαν τις 7 φιάνες και που ήσαν γεμάτες από τις 7 τελευταίες πληγές και μίλησε μαζί μου λέγοντας, έλα να σου δείξω την Ύφνη, τη γυναίκα του Αρνίου. Και σε πνευματική έκσταση με έφερε πάνω σε ένα μεγάλο ψηλό βουνό και μου έδειξε τη μεγάλη πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό. Εδώ πέρα τι κάνει. Μας δείχνει ότι η νύφη, ο Ιησούς Χριστός, η πρεσβύτερη, όλα τα παιδιά που έχουν πάρει όλο το σώμα του Χριστού, κατεβαίνει από το θρόνο του Θεού και εγκαταστείται στη Νέα Ιερουσαλήμ. Γιατί μπήκανε βαθιά μέσα στο περιβάλλον του θρόνου και πήραν από το Θεό Πατέρα το καλύτερο για να το κατεβάσουν κάτω στη γη. Και καθώς κατεβαίνει ο Χριστός μαζί με την Εκκλησία, μαζί με τη γυναίκα, μαζί με όλο το σώμα, σταματάει ο Θεός Πατέρας το κακό, δένει το θάνατο, δένει το διάβολο και ξεκινάει μια άλλη περίοδο στην ανθρωπότητα καθώς ανακαινίζει τον ουρανό και τη γη. Και υπάρχει ένα στρατηγείο επάνω στη γη που είναι η Ιερουσαλήμ, η Νέα Ιερουσαλήμ. Και εκεί πέρα τι γίνεται, για να το δούμε, η οποία είχε τη δόξα του Θεού, που σημαίνει ότι θα κατεβεί η δόξα του Θεού το θρόνο κάτω στη γη. Γι' αυτό το μεγαλύτερο χρήσμα που είναι, είναι στο θρόνο του Θεού. Αν αυτό που λαμβάνουμε εμείς εδώ στη γη είναι σπουδαίο, σκεφτείτε τι έχει ο θρόνος. Και εμείς θα πάμε όχι στην άκρη του θρόνου, στα βαθιά κύματα του θρόνου. Τι να πάρουμε στο θρόνο, τη δόξα και το χρήσμα. Για να το κατεβάσουμε στη γη, γιατί το χρήσμα μεταφέρεται από τα κανάλια του Θεού. Ο Χριστός μετέφερε το χρήσμα στη γη. Οι προφήτες μετέφεραν, εμείς, ο άνθρωπος μεταφέρει, είναι κανάλι. Η μεταφορά του χρήσματος. Για να ξεκινήσει, γι' αυτό η Εκκλησία λέει, ο Θεός λέει, ο καρπός είναι 30, 60, 100. Στη Χιλιετή Βασιλεία η Εκκλησία θα περπατήσει 100% σε καρποφορία. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε 100% σε καρποφορία. Άλλα επίπεδα. Που είναι όλα μέσα στον Χριστό και στο αίμα του. Για να το συνεχίσουμε. Η οποία είχε στη δόξα του Θεού και η λαμπρότητά της ήταν όμοια με πολύτιμη πέτρα, σαν πέτρα ίασπη που κρυσταλλίζει. Λαμπρότητα, καθαρότητα. Και είχε ένα μεγάλο και ψηλό τείχος και είχε 12 πυλώνες και πυλώνες 12 αγγέλους και πάνω γραμμένα ονόματα που είναι το 12 φυλών των Αγίων Ισραήλ. Προς Ανατολάς πυλώνες 3. Προς βοράν πυλώνες 3, προς νότο πυλώνες 3 και προς δυσμάς πυλώνες 3. Και στο τείχος της πόλης είχε 12 θεμέλια και μέσα σε αυτά ήταν τα ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου. Τι σημαίνει εδώ πέρα, 12 και 12, πώς ήταν οι 12 και 24 πρεσβύτεροι, ότι μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ ένα κομμάτι του Ισραήλ και των προφητών έχουν ιδιαίτερη θέση μαζί με τον Χριστό. Όπως και ένα κομμάτι των Αποστόλων στη Νέα Διαθήκη έχουν ιδιαίτερη θέση στη διοίκηση του Ιησού Χριστού μέσα σε όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό λέει 12 και 12 πυλώνες. Ένα κομμάτι από το Ισραήλ και ένα κομμάτι Αποστόλων και Προφητών, ο Κύριος τους θέτει σε ιδιαίτερη θέση μέσα στην Ιερουσαλήμ. Γιατί από εκεί θα διοικείται όλη η ανθρωπότητα. Εκεί θα αναπαυθεί το χρήσμα, γιατί ένα κομμάτι των ανθρώπων δεν θα πεθάνει στη μεγάλη θλίψη. Και αυτό το κομμάτι θα μπει κάτω από την εξουσία της Νέας Ιερουσαλήμ, κάτω από το χρήσμα και από το Λόγο του Θεού και από εκεί θα είναι το στρατηγείο για να ποιμαθούν οι άνθρωποι σε όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή παράδειγμα εδώ στο Κοροπή, αντί για τον Δήμαρχο θα είναι τα παιδιά του Θεού και θα δίκουν. Αντί για εφορία θα είναι τα παιδιά του Θεού. Κάθε αρχή και εξουσία θα τη διοικούν με τον Λόγο του Θεού. Αλλά θα υπάρχει ένα στρατηγείο για να υπάρχει η γνώση και το χρήσμα και ο Ιησούς Χριστός θα είναι προσωπικά εκεί, είναι η Ιερουσαλήμ. Και εκεί πέρα θα αναπαυθεί όλο το χρήσμα, όλη η αποκάλυψη του Κυρίου και αυτό λέει και το δέντρο της ζωής θα είναι μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ. Για να μπορούν από εκεί, αυτό που δεν θα χαθεί ποτέ είναι η πνευματική ζωή, ο Λόγος του Θεού και η αποκάλυψη του Θεού. Αυτά δεν χάνονται ποτέ. Γι' αυτό λέει η Ιερουσαλήμ είχε 12 πυλώνες το φυλό του Ισραήλ και τα ονόματα των Αποστόλων, που σημαίνει ένα κομμάτι της Νέας Διαθήκης.
των Αποστόλων και των ανθρώπων που ο Κύριος τίμησε και της Παλαιάς Διαθήκης, θα έχουν ιδιαίτερη θέση μέσα στη διοίκηση με τον Ιησού Χριστό. Και από εκεί θα διοικήσουν και θα ποιμάνουν όλο τον κόσμο. Και τα παιδιά του Θεού θα κινούνται με τη διάσταση του Πνεύματος και θα ταξιδεύουν πνευματικά και θα μπορούν να διοικούν τον κόσμο που έχει γλιτώσει από τη μεγάλη θλίψη. Γιατί ξεκινάει στην ουσία τι κάνει ο Χριστός στη Εκκλησία. Σημαίνει επιστρέφουμε στο αρχικό σχέδιο του Θεού, στον Παράδεισο. Αν δεν είχε αμαρτήσει ο πρώτος Αδάμ θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά παρόλο που αμάρτησε, έρθει ο Χριστός και έχουμε μεγαλύτερο επίπεδο τώρα από κατάσταση. Γι' αυτό η χάρη του Θεού είναι πάντα πιο ισχυρή από την αμαρτία. Η αμαρτία σίγουρα πάντα φέρνει καταστροφή και πρόβλημα, αλλά η χάρη είναι πιο μεγάλη. Η χάρη είναι πιο ισχυρή. Γι' αυτό τα μάτια μας στον Χριστό και να πιστεύουμε στην επιτυχία του Χριστού και ποτέ στην αποτυχία της αμαρτίας. Πρέπει, αν έχω ένα πρόβλημα, το έχω. Αν δεν το πιστεύω, δεν είναι αδιαφορία. Αν πιστεύω στον Χριστό, μπορώ να νικήσω το πρόβλημα. Αν πιστεύω το πρόβλημα, σίγουρα θα με νικήσει και θα με εγκλωβίσει. Γι' αυτό η πίστη κοιτάει στον Χριστό, κοιτάει στο πρόσωπο του Ιησού και μπορούμε να νικήσουμε τα προβλήματα, καθώς το Άγιο Πνεύμα μας δίνει ποιότητα ζωής, γιατί το παράδειγμα μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα πρόσωπο δεν είχε κανένα στήριγμα ανθρώπινο κοντά του. Είχε απλά μαθητές που τον αγαπούσαν. Ένας άνθρωπος, σαν άνθρωπος τώρα, άλλαξε τη ροή της ανθρωπότητας. Γιατί? Γιατί έζησε με ποιότητα πνευματικής ζωής. Ό,τι είχε ανάγκη ο πατέρας του το πρόσφερε. Αυτό σημαίνει ποιότητα ζωής. Να μπορεί ο πατέρας απλά να απαντά, να μπορεί απλά ο πατέρας να προμηθεύει και να μας οδηγεί, να πηγαίνει απλά ο Πατέρας μπροστά και εμείς να ακολουθούμε τον Θεό, καθώς μας ελευθερώνει ο Θεός από την ψυχή μας και τον εαυτό μας. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Θεό είναι ο ψυχικός, ο σαρκικός άνθρωπος. Και δεν μπορούμε να βγούμε μόνοι μας. Πρέπει να μας βγάλει το αίμα και η χάρη του Χριστού, γιατί μέσα στον Χριστό είμαστε νέα κτίσματα. Και στο τέλος θα ζήσουμε τη νέα κτίση στο μεγαλείο της. Γιατί αυτό που λέμε νέα κτίση είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συνεχόμενα. Είμαστε νέα κτίσματα, αλλά θα γίνουμε πιο πολύ νέα κτίσματα, πιο πολύ νέα κτίσματα. Και μεγαλώνουμε στη νέα κτίση, στη νέα κτίση και γινόμαστε ένα με τον Χριστό στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα. Γι' αυτό λέω όπως εκείνος είναι, είμαστε και εμείς. Γι' αυτό στη Νέα Ιερουσαλήμ θα υπάρχει, λέει τι, ο πλούτος της ομορφιάς. Ας πούμε, ο πλούτος των κοσμημάτων, τι σημαίνει, δηλαδή, ό,τι πιο άγιο και καθαρό υπάρχει θα αναπαυτεί στην Ιερουσαλήμ. Από πού θα έρθει αυτός ο πλούτος? Από τα βαθιά δωμάτια του θρόνου. Θα πάρουμε τα μαργαριτάρια τα πνευματικά του Κυρίου εξαιτίας της θυσίας του αίματος και ο πατέρας θα κάνει ένα δώρο στον γαμπρό, στην Ήφη και στους καλεσμένους και θα τους μεταφέρει στη γη και θα τους θέσει κυβερνήτες. Και θα αναπαυτεί το πολύτιμο χρήσμα επάνω στην Ιερουσαλήμ για να διοικήσει ο Κύριος όλη την ανθρωπότητα, καθώς ο Κύριος ετοίμασε σπουδαία πράγματα, ευλογημένα κομμάτια εξαιτίας του Ιησού. Γι' αυτό το να πιστεύουμε στον Χριστό είναι σπουδαίο. Το να είμαστε παιδιά του Θεού είναι σπουδαίο. Το μεγαλύτερο δώρο είναι να είσαι παιδί του Θεού. Είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Έχουμε αξία για τον Κύριο. Είμαστε το φως του Κυρίου. Είμαστε τα χέρια του Κυρίου. Έχουμε αξία εξαιτίας του Χριστού και του αίματος. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον διάβολο να μας βάζει ενοχές σε κακά πράγματα στη ζωή μας. Αλλά για τον Χριστό είμαστε πολύτιμοι. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί τη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί την πνευματική μας ύπαρξη. Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα χάρης και ευλογίας στο όνομα του Ιησού. Για να το συνεχίσουμε, στο 15. Και αυτός που μιλούσε μαζί μου είχε ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνες και το τείχος της. Ένα καλάμι να μετρήσει. Και η πόλη είναι τετράγωνη και το μάκρος της είναι τόσο όσο και το πλάτος και μέτρησε την πόλη με καλάμι μέχρι 12.000 στάδια.
το μάκρυσε, το πλάτωσε, το ύψο της είναι τα ίσετ και μέτρησε το τείχος 144 πύχες σύμφωνα με το μέτρο του ανθρώπου, δηλαδή του Αγγέλου. Τι σημαίνει, ένας κάποιος μετράει με ένα καλάμι την πόλη. Τι, αυτό να το δούμε απλά, ότι μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ανθρώπων που θα αναπαυτούν. Αυτό σημαίνει αυτό το μέτρο, που σημαίνει ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη των προφητών θα έχει ιδιαίτερη θέση του μέσα. Ένα κομμάτι από τις φυλές του Ισραήλ που είναι το πρωτότοπο σπέρμα του Θεού θα έχει ιδιαίτερη θέση και η γυναίκα, η νύφη, έχει ιδιαίτερη θέση μέσα στην κατοικία της Νέας Ιερουσαλήμ. Όλα τα άλλα πρόσωπα θα επισκέφτονται την Ιερουσαλήμ, θα αναπαύονται μια μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, θα παίρνουν οδηγίες, πληροφορίες και θα μεταφέρονται σε όλη την Κύπρο να μεταφέρουν το σχέδιο του Θεού. Που σημαίνει στην πνευματική βασιλεία του Θεού υπάρχουν επίπεδα χάρης. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε, ας πούμε, ανθρώπινα. Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι μερίδας ανθρώπων που θα αναπαυτεί εκεί μέσα σύμφωνα με τη Βουλή και το σχέδιο του Θεού. Και από το λαό Ισραήλ και από τα έθνη. Και αυτό έχει να κάνει σύμφωνα με τα μέτρα και τα σταθμά του ίδιου του Θεού από εκείνο. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό, ας πούμε, στη Βασιλεία του Θεού υπάρχουν επίπεδα χάρης. Αλλά σίγουρα και αν κάποιος δεν αναπαυτεί πάλι, το ίδιο είναι, έχει ιδιαίτερη χάρη, είναι μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αλλά σίγουρα ο Κύριος έχει ιδιαίτερα επίπεδα χάρης να μοιράσει επάνω στη ζωή μας. Για να το συνεχίσουμε. Και η εσωτερική δομή του τείχους ήταν η ίασπις. Σκεφτείτε ό,τι πιο λαμπερό έχει ο θρόνος θα έρθει κάτω στη γη. Και η πόλη ήταν από καθαρό χρυσάφι όμοια με καθαρό γελί και τα θεμέλια του τείχους της πόλης ήταν κοσμημένα με κάθε πολύτιμη πέτρα. Το πρώτο θεμέλιο ήταν ίασπις, το δεύτερο ζαφύρι, το τρίτο χαλκιδόνιος, το τέταρτο σμαράγδι. Όλο το χρυσάφι και ο πλούτος ήταν από αυτή την πέρα. Το πέμπτο ήταν σαρδόνικος, το έκτο στάρι, το έβδομο χρυσόλιθος, το όγδοο βρύδυλος, το ένατο το βάζι, το δέκατο χρυσόπρασος, το ενδέκατο ιάκετος, το δέκατο αμέθιστος. Μιλάει για πνευματικούς πλούτους και φυσικούς πλούτους που θα αναπαυτούν επάνω στην Ιερουσαλήμ. Και οι 12 πυλώνες ήταν 12 μαργαριτάρια και κάθε ένας από τους πυλώνες ήταν από τα μαργαριτάρια και η πλατεία της πόλης ήταν από καθαρό χρυσάφι και διαφανές γυαλί. Δηλαδή ένα κομμάτι του θρόνου του Θεού θα αναπαυτεί στη γη στην Ιερουσαλήμ. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Αν κάποιος δεν μπορεί να δει τον Θεό και τον θρόνο του, γιατί είναι πιο λαμπερός από τον ήλιο, ποιος μπορεί να δει τον Θεό και τον... Δεν μπορεί κανένας. Αλλά εξαιτίας του Ιησού ένα κομμάτι της καθαρότητας θα αναπαυτεί κάτω στη γη για να φωτίσει την ανθρωπότητα. Εξαιτίας της προσφοράς και του έργου του Ιησού Χριστού. Για να το συνεχίσουμε. Και ναό δεν ήταν μέσα σε αυτή, επειδή ναός της είναι ο Κύριος. Ο Θεός, ο Παντοκράτορας και το Αμείο. Και η πόλη δεν είχε τον ήλιο και το φεγγάρι για να φεύγουν μέσα σε αυτή, επειδή η δόξα του Θεού την φώτιζε και ο λίχνος ήταν το αρνείο. Που σημαίνει δεν χρειαζόταν, λέει, να τη φωτίσει ο ήλιος και το φεγγάρι, αλλά ο ίδιος ο Κύριος τι κάνει, τη φωτίζει με τη λαμπρότητά του. Που σημαίνει ο παντοδύναμος Θεός θα δηλώσει τον εαυτό του με λαμπρότητα επάνω σε αυτή τη γη, καθώς το έργο του Ιησού έχει τεράστια δύναμη, τεράστια εξουσία για να φέρει, για να το συνεχίσουμε, τα έθνη όσο σωζόντουσαν θα περπατούν μέσα στο φως της και οι βασιλιάδες της γης φέρνουν τη δόξη και την τιμή τους αυτή. Και οι πυλώνες της δεν θα κλείσουν την ημέρα και τη νύχτα, δεν θα υπάρχει εκεί. Και σε αυτή θα φέρνουν τη δόξη και την τιμή των εθνών και μέσα σε αυτή δεν θα μπει τίποτα που μολύνει και προξενεί δέλυγμα και ψέμα, αλλά μονάχα εγγεγραμμένη μέσα στο βιβλίο της ζωής του Αρνή. Που σημαίνει η δόξα, το φως του Θεού θα αναπαυθεί στην Ιερουσαλήμ. Κανένας δεν θα μπορεί να πει δεν είναι εγγεγραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και από εκεί θα μεταφέρεται σε όλη την ανθρωπότητα το φως. Το χρίσμα, η αλήθεια, η ευλογία. Γι' αυτό το καλό του Θεού είναι μπροστά. Γι' αυτό η Εκκλησία λέει ο Κύριος νίκα. Πώς μπορούμε να νικάμε, καθώς ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να νικάμε μόνοι μας. Καθώς δεχόμαστε κατά χάρη τη νίκη του Ιησού μπορούμε να νικάμε στη ζωή μας. Και τη δεχόμαστε με πίστη, τη δεχόμαστε με σεβασμό, γι' αυτό το καλό είναι μπροστά. Ας μην υποταχθούμε σε συναισθήματα ψυχικά μιζέρια,
που έρχονται να χτυπήσουν το μυαλό μας, την ψυχή μας, συναισθήματα μίζερα για τη ζωή, συναισθήματα. Γιατί η ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού. Και τι έκανε ο διάβολος εξαιτίας της αμαρτίας? Έκανε τον άνθρωπο να πολεμάει το δώρο που είναι η ζωή. Και η ζωή έχει ένα όνομα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό και τη ζωή που μας χάρισε, γιατί το αύριο μας είναι καλό και ευλογημένο. Γι' αυτό αν χρωστάμε κάπου σε μια τράπεζα οτιδήποτε, ας δούμε παραπέρα από αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό που έρχεται από τον Θεό είναι πολύ μεγάλο. Και αν ο Θεός έχει ετοιμάσει πολύ μεγάλο, οτιδήποτε είναι ανάμεσα στο μεγάλο και στην πορεία θα το αλλάξει ο Θεός. Γιατί το μεγάλο του Θεού δεν μπορεί να το σταματήσει ούτε η τράπεζα, ούτε η εφορία, ούτε το χρέος, γιατί θα γονατίσει αυτό που έχει ο Θεός. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε στον Κύριο, ας ανοίξουμε την καρδιά μας, ας εφρανθούμε στον Χριστό, γιατί μέσα στον Χριστό είμαστε πλήρη είμαστε. Σήμερα δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοκτονούν? Οι άνθρωποι αντιστέκονται στη ζωή. Είναι δαιμονικό πράγμα. Η ζωή είναι το δώρο του Θεού για να ζήσουμε. Γι' αυτό η ζωή έχει ένα όνομα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας ταΐσει με Χριστό. Τι να κάνει ο Θεός? Να μας δύσει με Χριστό. Πώς μας ταΐζει ο Θεός με Χριστό? Καθώς λέει στους ταπεινούς δίνει χάρη. Καθώς ταπεινωνόμαστε στον Χριστό και να πάρουμε χάρη, και το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μας είναι ισχυρό πνεύμα για να παράγει μέσα μας μια ποιότητα πνευματικής ζωής και να μας προετοιμάσει σε μεγαλύτερα πράγματα και να μας λύσει από τον ψυχικό χωμάτινο άνθρωπο και να μας ετοιμάσει για τα μεγάλα πράγματα και τα σχέδια του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ελπίδα και παρηγοριά για όσους κοιμήθηκαν, γιατί θα συναντηθούμε στη συνεθέλεση. Και όταν η Εκκλησία θα μπει στο θρόνο του Θεού, κάτω στην γη θα επικρατεί μεγάλη θλίψη. Γι' αυτό είπαμε, η αμαρτία φέρνει θάνατο, ο Χριστός φέρνει ζωή. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε στον Χριστό να πάρουμε χάρη τον Κύριο, γιατί η ζωή του είναι πιο μεγάλη θεραπευτική στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος τι κάνει? Μας δίνει με τον ηφικό τώρα. Και αν ο Θεός μας κάλεσε για να μας δύσει, θα μας δύσει θέλοντας κι εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, μας προετοιμάζει. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα είναι σπουδαίο πνεύμα. Και πώς δουλεύει το Άγιο Πνεύμα? Τώρα ερχόμαστε στην ουσία. Καθώς παίρνουμε τον αποκαλυπτικό λόγο του Θεού και ταπεινωνόμαστε στο αίμα του και στη θυσία του. Γι' αυτό σε λίγο θα πάρουμε από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και ο Θεός τι κάνει? Θα κάνει ένα θαύμα στην Εκκλησία τώρα. Θα πάρει από αυτό που έκανε πριν 2000 χρόνια με τον Χριστό, θα το μεταφέρει στον Άρτο και στον Ίνο και θα μπει μέσα μας. Και τότε θα πάρουμε μια μερίδα χάρης. Θα πει κάποιος, αδερφέ Δήμο, γιατί ο Θεός αφού γνωρίσαμε τον Χριστό δεν παίρνει μια μεγάλη μερίδα χάρης που έχει ο Χριστός να μας τελειώσει για μία, να τα φτιάξει όλα στη ζωή μας? Γιατί δεν το κάνει αυτό? Δεν μπορεί να το κάνει. Βεβαίως μπορεί. Δεν φτάνει χάρη του Χριστού να το κάνει? Βεβαίως φτάνει. Αλλά ο Θεός θέλει κάτι πρέπει να το κάνουμε εμείς. Ποιο? Θέλει να βλέπει, γιατί στην αμαρτία που ζούσαμε όλοι, τρώγαμε συνειδητά την αμαρτία. Συνειδητά την τρώγαμε. Θέλει να βλέπει τώρα ότι συνειδητά πρέπει να παίρνουμε χάρη. Όχι για ένα κουτάλι χάρη και τελειώσαμε όλα, αλλά συνέχεια να παίρνουμε χάρη και να του δείχνουμε συνειδητά ότι Κύριε, εμείς εδώ είμαστε για να πάρουμε αυτό που θέλεις. Σίγουρα ο Θεός μπορεί να κάνει ένα να τελειώσουν όλα, τα πάντα όλα. Δεν το κάνει όμως, γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Σέβεται την επιλογή μας και μπορούμε να έχουμε επιλογές συνεργασίες με τον Θεό. Γι' αυτό μια ωραία προσευχή είναι αυτή: Κύριε, πάρε το θέλω μου και κάνε με να κάνω ό,τι θέλεις και να θέλω. Αν εμείς το ζητάμε, εκείνος μπορεί να εργαστεί. Αν δεν το ζητάμε, δεν το κάνει, είναι σαν να παραβιάζει το θέλω μας. Όταν του λες, Κύριε, σου δίνω το δικαίωμα να εργαστεί στο θέλω μου, τότε ο Θεός εργάζεται στο θέλω και σε ελέγχει, σε βοηθάει, γιατί εσύ του το ζητάς. Και τώρα που θα πάρουμε από το σώμα του Χριστού και το αίμα, θα μεταφερθεί χάρη μέσα. Και το Άγιο Πνεύμα θα δουλέψει μέσα και θα έρθει αποκάλυψη μέσα, για να μπορέσει το Άγιο Πνεύμα να συνδεθεί με την χάρη του Σταυρού. Γιατί το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος του Θεού δεν δουλεύουν αν δεν υπάρχει πίστη στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Σύνδεση. Πώς δουλεύει το Άγιο Πνεύμα? Στο σώμα και στο αίμα του Χριστού.
αν κάποιος έχει να πάρει Θεία Κοινωνία ένα χρόνο, τι θα γίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι παιδί του Θεού. Είναι παιδί του Θεού. Αλλά το Άγιο Πνεύμα θα σταματήσει να εργάζεται μας. Και λίγο-λίγο γίνεται το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και μόλις κάνεις μια αμαρτία θα σε φέρει σε κρίση αυτομάτως. Όσο συνέχεια μένεις στο αίμα και στη χάρη, χάρη. Μπορεί κάποιος να πει πρέπει να παίρνω τη χάρη με μέτρο, όσο πιο πολύ μας δίνει ο Θεός ας πάρουμε. Που σημαίνει Θεία Κοινωνία, σημαίνει μεταφορά χάρης. Μεταφορά χάρης για να πάρουμε χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Γι' αυτό η χάρη είναι πιο δυνατή από κάθε αμαρτία στη ζωή μας. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Λαέ του Θεού, ετοιμαζόμαστε. Λαέ του Κυρίου, μας ετοιμάζει ο Κύριος για το μεγάλο γεγονός. Και τα παιδιά του Θεού πιστεύουμε τα λόγια του. Τα λέει ο Θεός. Και το ένδυμα της νύφης είναι συνδεδεμένο με τη μαρτυρία του Ιησού την προφητεία. Να φάμε Χριστό και να προετοιμαστούμε για το μεγάλο γεγονός της ζωής μας. Δόξα στον Κύριο. Έτσι θα σας κάνουμε ένα δείγμα.